Για αρχή θέλω να μας πεις δύο λόγια για σένα. Πώς ξεκίνησες με τη μουσική, από πότε θυμάσαι τον εαυτό σου και ποιο ήταν το ένα σου για να ξεκινήσεις. Ξεκίνησα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, βασικά. Το ένασμα ήταν ότι είχε ένα κομπιτεράκι η μαμά μου, ένα ξυπνητήρι βασικά, το οποίο είχε κάθε τούτο και μια νότα. Και έτσι άρχισα και συνέθετα το μικρό τυμπανιστή, τα κάλαντα. Σαν παιχνίδι δηλαδή. Σαν παιχνίδι, ναι. Και το πρώτο όργανο που έπιασα στα χέρια μου ήταν μια φυσαρμόνικα του παππού μου, που τον έβλεπα να παίζει και να παίζα κι εγώ. Ναι, μουσική οικογένεια δηλαδή. Περίπου, ναι. Σε μια συνέντευξή σου για ένα καναρίνι που είχες πει ότι ήθελες να του γράψεις στίχους και τώρα που απευθύνεσαι σε κόσμο, ποια είναι τα ρεθίσματα που σε κάνουν να γράψεις στίχους, τι θες να τους πεις μέσα από τη μουσική σου? Η πρώτη σκέψη δεν είναι τι θέλω να πω στον κόσμο, αλλά τι θέλω να βγάλω μέσα μου. Και αυτό προκύπτει κάθε φορά από κάτι διαφορετικό. Μπορεί να με επηρεάσει κάτι που θα ακούσω σε μια παρέα, μπορεί να με επηρεάσει κάτι που θα δω στη τηλεόραση, κάτι που θα ακούσω σε ένα ραδιόφωνο, κάτι που θα δω γύρω μου να συμβαίνει, κάτι που εν πάση περιπτώσει με αγγίξει κάπου και αυτό σιγά σιγά θα γεννήσει ένα στίχο ή μια μελωδία ή ένα θέμα μουσικό για να εκφραστεί όλο αυτό το πράγμα που μαζεύεται. Επίσης, ακούσα ότι είχες πάρει μια κιθάρα κρυφά από ένα θείο σου και πήγες και γράφηκες στο 2. Όχι, δεν γράφτηκα στο 2. Ήμουνα πάρα πολύ μικρή και είχε φέρει ο θείος μια κιθάρα στο σπίτι. Ήμουνα 6 χρονών, 6,5. Την οποία δεν μ' άφηνε να την αγγίξω όμως. Ήταν απαγορευτικό και την ανέβαζα και πάρα πολύ ψηλά. Για να μην τη φτάνω, ανέβαινα λοιπόν σε μια καρέκλα όταν έλειπε, την κατέβαζα, έπαιζα ό,τι έπαιζε. Και κάποια στιγμή ζητάω τη μαμά μου να γραφτώ στο Δήμο Ημιτού, εκεί μεγάλωσα, στον Ημιτό. Ήταν στο φιλοπρόοδο όμιλο Ημιτού μια παιδική ορχήστρα και δηλώνανε συμμετοχές. Μου λέει αποκλείεται με τίποτα και την πήρα και εγώ κρυφά και πήγα και γράφτηκα με την έγκριση του Δημάρχου. Γιατί μου λέει δεν έγκρισε. Στην πορεία είχες κάποιο πρόβλημα με τους δικούς όταν αποφάσισες? Όχι, όχι, κανένα. Μόνο επειδή σου μικρή τότε. Ναι. Στο δρόμο συναντάω, μα μου λένε πάντα να τις προσπερνάω. Γιατί την απορτοφόλη, η ζωή μας όλη, για την απραξία, στην υποκρισία, τα ασήμαντα κερδίζουν σημασία. Μια ομάδα, την πάντα σου, την ομάδα Φύ. Το 9, τέλη του 9 ήταν ουσιαστικά αυτό. Θέλω να μου πεις πώς ήρθε η ιδέα για τη δημιουργία αυτής της ομάδας και το όνομα. Ήταν μετά από μια ανάγκη να βγάλω, είχα βγάλει μια δισκογραφική δουλειά, στην οποία όμως δεν συμμετείχα ως φωνή, συμμετείχα συνθετικά και στην επιλογή. Το έτσι θα γίνει.
Λοιπόν, αυτό το πράγμα έπρεπε κάπως να επικοινωνηθεί στον κόσμο και έτσι προέκυψε η ανάγκη να πάω στους μουσικούς, να φτιάξουμε μια ομάδα και να παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά και κάποια τραγούδια άλλα που μας αρέσαν να τα φτιάξουμε και να τα παρουσιάσουμε. Το ομάδα Φι τώρα προέκυψε γιατί προέρχεται μάλλον από το χρυσό λόγο, από το μαγικό αριθμό Φι, το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να τον αναζητήσει και να βρει τη σημασία του, αλλά είναι και η αρχαιοελληνική σπήρα, οπότε συμβολικά μου άρεσε το Φι. Και έδωσε αυτό το όνομα αυτή την ομάδα. Το μισό κλειδί του Σόλ. Και το μισό κλειδί του Σόλ. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Και μετά από ένα καλό ξεκίνημα με τη συμμετοχή σου μουσικά στην ταινία του Σολδάτου, το πρώτο σου δίσκο, τώρα περιμένουμε κάτι καινούργιο, δισκογραφικά. Ναι, ναι, ετοιμάζω τώρα μια καινούργια δουλειά. Είμαστε στην φάση που έχουμε τελειώσει τις ηχογραφήσεις όλες και μιξάρουμε. Είναι καινούργια τραγούδια. Πλέον τραγουδάω εγώ εκεί. Τα έχω γράψει εγώ σε όλα μουσική στίχους και σε δύο συμμετέχουν δύο στην κουρκή. Στο ένα ο Πόλης Κυριάκου και στο άλλο η Στέλλα Πάνου. Και φωνητικά συμμετέχει ο Αδριανός Μονόνης σε τραγούδι και ο Ρινάλντο Ερνάντες, ο οποίος λέει στα ισπανικά το τραγούδι που είναι και ο τίτλος του CD. Μπορώ να σπίσεις τον τίτλο. Όλοι να όλη η ζωή λίγο και το μέτρο στην καρδιά. Κυριακή στις 5 Φλεβάρι παίζουμε στο Noise. Είμαι με κάποιους καινούριους μουσικούς πια. Προσπαθούμε να περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα την αίσθηση του τάγκο, αλλά έτσι όπως εμείς την έχουμε. Δεν είναι το κλασικό τάγκο όπως έχουμε μάθει να το ακούμε. Γιατί είμαι επηρεασμένη από εκεί. Έχουμε πειράξει πολλά τραγούδια. Τα έχουμε φτιάξει να έχουν εναρμονιστεί στο δικό μας το ύφος. Θα ακούσουν παλιά μου τραγούδια που έτσι θα γίνει, καινούργια μου τραγούδια που ακόμα δεν έχουν βγει. Οι επιρροές από τάγκο και Βαλκανία που είναι από μικρή, είχες τέτοια ακούσματα ή στην πορεία? Όχι, στην πορεία. Ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψα στην Αργεντινή και ένιωσα ότι εδώ ανήκω. Όχι όμως έτσι αποκλειστικά και αυστηρά όπως το λέω, αλλά αυτό το στοιχείο μου πήγαινε περισσότερο εμένα. Εκεί κολλάω πιο πολύ, σε αυτούς τους μουσικούς δρόμους, σε αυτή τη φιλοσοφία. Χωρίς να θέλω να ακολουθήσω ακριβώς το αργεντίνικο τάγκο. Βάζεις και δικά σου στοιχεία από πάνω. Ναι. Σε όποια γη κι αν πάω, χίλιες όμορφιες στο δρόμο συναντάω. Αν μου λένε πάντα να τις προσπερνάω, γιατί είναι απορροφόρη η ζωή μας όλη. Απ' την απραξία στην υποκρισία, τα ασήμαντα κερδίζουν σημασία, γιατί